Ήρθε μάλιστα και τελευταία το θέμα με ένα ρεσιτάλ ανθρωπισμού και αντιρατσισμού και αντιχρυσαυγητισμού με έναν νεαρό Νιγηριανό, τον οποίο βάλανε στην Εθνική, του δώσανε κατευθείαν ελληνική ταυτότητα μόνο και μόνο για να παίξει την ομάδα μπάσκετ. Αλλά φαίνεται πως ο Θεός είναι Έλληνας, γιατί στο τρίτο παιχνίδι που έπαιξε χάσαμε και δεν έβαλε ούτε ένα πόντο. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάντως, επειδή έχουμε αναγγείλει. Και συμπτωματικός, διάβαζα την πολιτική σκοπιμότητα που τον βάλανε στο 15, νούμερο 15 το draft του NBA. Ο πρόεδρος των Milwaukee Bucks είναι όχι μόνο φανατικός Εβραίος και σιωνιστής, αλλά και μεγάλος και δραστήριος ακτιβιστής αντιφασίστας. Και ξαφνικά βρήκε έναν Νιγηριανό από την Ελλάδα και τον έβαλε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γέλαγε ο κόσμος με την εικόνα του Σαμαρά. Και αυτό που έλεγαν όλοι είναι ότι τόσα παιδιά με προβλήματα, Έλληνες με πολλά πτυχία και πολλά προσόντα, άνεργοι και στο εξωτερικό. Μα δεν έκανε τα αδέρφια του και τους γονείς του. Ακριβώς. Δηλαδή, εάν του σταματούσε ένας αστυνομικός έξω από το Μαξίμου, όπως γίνανε που ήταν το Σαμαρά, έπρεπε να τους βάλει στην Κλούβα, να τους πάει στην Καλογρέζα. Έδωσε μόνο σε αυτόν δηλαδή. Δηλαδή, πού ακούστηκε να καλεί ο Πρωθυπουργός κάποιους που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Τώρα ετοιμάζουν νέο νόμο, θα υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις στην εφημερίδα Εμπρός του Σαββάτου που θα βγει, διότι δεν έχουμε ακόμη τα πλήρη στοιχεία. Ετοιμάζουν νέο νομοσχέδιο, όπου θα νομιμοποιούνται όσοι έχουν κάνει, έχουν βρει γύρω στους 70 με 80 χιλιάδες από αυτούς, οι οποίοι έχουν κάνει πλαστά χαρτιά.